Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την τηλεόραση του Άστρα. Την τεράστια καταστροφή που προκάλεσαν οι φωτιές στην Εύβοια κατέγραψε δορυφορικά η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοπέρνικος. Η φωτογραφία που ανέβασαν συγκλονίζει. Η φωτογραφία καταγράφει την τεράστια κατεστραμμένη έκταση, η οποία προσδιορίζεται σε 507.950 στρέμματα και μπορεί να φτάσει τα 700.000. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταστροφή από φωτιά στην ιστορία της Ελλάδας. Η δεύτερη μεγαλύτερη ήταν αυτή της Ιλίας το 2007. Πάντως, σήμερα είναι η πρώτη ημέρα που τα ενέργεια μέσα επιχειρούν χωρίς να τα εμποδίζουν πυκνή καπνή. Σε Ασμίνιο, Αυγαριά, Γαλατσόνα, Γερακιού, Παναγία Ντινιούς, Σίμια, Αγριοβότανο, Ελληνικά και Άγιο Νικόλαο. Υπήρξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας αναζωπηρώσεις και χρειάστηκαν επεμβάσεις πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων, προκειμένου να περιορθούν τα μέτωπα της πυρκαγιάς και να ξημερώσει μια καλύτερη ημέρα. Συγκεκριμένα στο Ασμίνι, μετά την απειλή του μεσημεριού της Τρίτης, το μέτωπο έχει περιοριστεί. Οι αναζωπηρώσεις συνεχίζουν και χρειάζονται παρεμβάσεις στην περιοχή όπου βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγίας Ντινιούς. Ανάμεσα σε Γαλατσόνα και Αυγαριά, οι αναζωπηρώσεις δεν έχουν τέλος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν στρατοπεδεύσει στο σημείο για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Στη θάλασσα σταμάτησε η φωτιά που ξεκίνησε κοντά στο χωριό Αγριοβότανο στην Εύβοια μετά από αναζωπήρωση. Στο Ψαροπούλι και στα Βασιλικά οι αναζωπηρώσεις ήταν συνεχείς, όπως και στα Ελληνικά, όπου παρατηρούνταν μέσα σε χαράδρα που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά τμήματα. Οι πυροσβέστες και όσοι συμμετείχαν στην κατάσβαση έκοψαν την πορεία της φωτιάς προς το Καστρί, τις Γούβες και την παραλιακή ζώνη Παλαιόκαστρο και Βουλίκη. Στην Αρκαδία τώρα είχαμε αναζωπήρωση στο δάσος της Κάπελης, στη μάχη της κατάσβεσης και το Ρώσικο Μπεργεύ. Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σύμφωνα με την πυροσβεστική τόσο στην περιοχή της Γορτινίας στην Αρκαδία όσο και στις γειτονικές περιοχές του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Ειδικότερα ρήψεις νερού από αερός πραγματοποιούν 7 ελικόπτερα και 7 πυροσβεστικά αεροπλάνα, συμπεριλαμβανομένου του Ρωσικού Μπεργεύ 200. Όσον αφορά στις χερχές δυνάμεις και στις δύο περιοχές, επιχειρούν συνολικά πάρα πολλοί πυροσβέστες και οχήματα. Ενώ υπάρχει ενίσχυση και από πυροσβέστες που έφτασαν στην Ελλάδα από χώρες που ήρθαν να στηρίξουν. Επίσης, στην περιοχή βρίσκεται και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος. Συνδρομή στο έργο της πυρόσβεσης παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συντονίζει ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης. Υπήρξε νωρίτερα πάντως μεγάλη αναζωοπήρωση στο δάσος της Κάπελης πάνω από τις Ράχες. Η φωτιά καίει χαμηλά, αλλά ανεβαίνει σιγά σιγά προς Μοναστηράκι. Το σημείο είναι δύσβατο και πολύ πυκνό από δέντρα και βλάστηση. Κάτοικοι από Μοναστηράκι, Βιδιάκι εκλιπαρούν για περισσότερα εναέρια μέσα. Υπάρχουν ακόμα εστίες φωτιάς σε τρία σημεία του Δήμου της Ανατολικής Μάνης. Συγκεκριμένα στη Δεσφίνα, Σκαμνάκι και Μονή Τσίγκου. Τρία παραμένουν τα μέτωπα της φωτιάς στο Δήμο Ανατολικής Μάνης και συγκεκριμένα στις περιοχές Δεσφίνια, Σκαμνάκι και Μονή Τσίγκου. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 23 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα από την Κύπρο. Την ίδια ώρα, στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Μάνη συνδράμουν δυνάμεις του στρατού, εθελοντές, πυροσβέστες και υδροφόρες της αυτοδιοίκησης. Σχετικά με τις ζημιές από την πυρκαγιά, τονίζεται ότι έχουν συγκροτηθεί επιτροπές και καταγράφουν εδώ και δύο ημέρες. Ακόμη επισημαίνεται από τοπικούς παράγοντες ότι επειδή η φωτιά έπληξε ιδιαίτερα τις ορεινές περιοχές, είναι αναγκαίο να προχωρήσουν γρήγορα τα αντιπλημμυρικά έργα. Πυροσβεστικές δυνάμεις και μηχανήματα έργου εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στα διοικητικά όρια Ηλίας Αρκαδίας, ώστε να μην περάσει φωτιά σε περιοχές της Ηλίας. Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται σε περιοχές του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας επιχειρούν συνεχώς. Την ίδια ώρα, επιστολή προς τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου. Έστειλε ο επικεφαλής της ομάδας των Ρουμάνων πυροσβεστών που βρέθηκε στην Ελλάδα για να συνδράμει στην κατάσβεση των φωτιών. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα και αναρτήσεις τα οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει fake news, προχωρώντας την αποκατάσταση της αλήθειας. Ο Ρουμάνος πυροσβέστης εκφράζει τη λύπη του για τα λάθος μηνύματα που δόθηκαν, υποστηρίζοντας πως κάτι τέτοιο επηρεάζει την καλή συνεργασία και τις κοινές προσπάθειες για να ελεγχθούν οι φωτιές. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ελληνικές αρχές και τους Έλληνες πυροσβέστες, τονίζεται από τους Ρουμάνους. Η αποστολή μας είναι να καταστήλουμε και να σβήσουμε τις δασικές πυρκαγιές, χωρίς να έχουμε αρμοδιότητες όσον αφορά την πρόληψη πυρκαγιών. Ο Ρουμάνος πυροσβέστης στην επιστολή του προς τον Νίκο Χαρδαλιά απαντά και σε αναρτήσεις στο Facebook, οι οποίες διαδόθηκαν και έλεγαν πως θα μπορούσε η φωτιά να σβήσει με φωτιά. Όπως ο ίδιος λέει, πρόκειται για ένα μεγάλο ψέμα.
Στα Τρίκαλα τώρα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που έκυγε από το βράδυ της Δευτέρας στα Στουρναρέικα. Όλα δείχνουν πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας από κεραυνούς που έπεσαν στην κορυφή Μπουζιάρη στα 1350 μέτρα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και χρειάστηκε οι πυροσβέστες να σκαρφαλώσουν μέσα στη νύχτα σε απόκριμνα βράχια για να την κατασβήσουν. Ωστόσο, χθες το απόγευμα η φωτιά αναζωπυρώθηκε και παρά τη νέα δυνατή βροχόπτωση συνέχισε να σιγοκαίει. Στο σημείο έφτασαν και κάτοικοι της περιοχής, ωστόσο η νέα εστία είναι σε ακόμα πιο απότομο σημείο και δύσκολα προσβάσιμο. Ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρήστος Μιχαλάκης, βρίσκεται σε επαφή και με ιδιώτες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ζητηθεί η έλευση ελικοπτέρου ώστε να κατασβηστεί η φωτιά από αέρος. Η φωτιά είναι κοντά σε κατοικήσιμη περιοχή του χωριού, δεν απέχει παρά μερικές εκατοντάδες μέτρα από τον οικισμό Ψάρο και πολλοί κάτοικοι της περιοχής ή ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών έχουν σπεύσει εκεί. Οι καπνοί έχουν αραιώσει τις τελευταίες ώρες και όλα δείχνουν πως η περιπέτεια τελειώνει. Εν τω μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι, φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και φύλλα στο πλατανόδοσος του Διαλεκτού. Στο σημείο έσπευσε άμεσα όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και άντρες αυτής κατάφεραν να ελέγξουν και να κατασβήσουν την πυρκαγιά πριν αυτή εξαπλωθεί. Με διακομματική βούληση, η Ένωση Περιφερειακής Δήμων Θεσσαλίας, η Περιφερειακή Ένωση, συγγνώμη, Δήμων Θεσσαλίας, ανοίγει δύο τραπεζικούς λογαριασμούς για τους πυρόπληκτους. Ανοίγουν δύο τραπεζικοί λογαριασμοί για προσφορά βοήθειας στους πυρόπληκτους, όπως ανακοινώθηκε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας και Δήμαρχος Κιλελέρ, κ. Θανάσης Νασιακόπουλος, παρουσία του Δημάρχου Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα και το Χιλέα Βαρδακούλη. Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αλλαγή, έχει γίνει κλιματική αλλαγή, όχι μόνο στη χώρα μας, σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Αυτό έχει φέρει πολλές δυσάρεστες επιπτώσεις στην και ερχόμαστε πιο ειδικά στη χώρα μας και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία και σε όλη τη χώρα. Αυτό έχει αποδείξει μετά από έρευνα την οποία έχουμε κάνει σαν Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ ότι η αγάπη του κόσμου μετά από τέτοιου είδους ζημιές όπως είναι η συγκεκριμένη που έχει γίνει τελευταία με τις πυρκαγιές είναι πολύ μεγάλη και το αποτέλεσμα είναι η συσσόρευση πραγμάτων που γίνεται για τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων πολλές φορές να είναι υπερβολική σε συγκεκριμένα είδη. Αυτό όμως είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να ευχαριστήσουμε τον κόσμο για τη συμμετοχή, αλλά και να τον ενημερώσουμε ότι πολλές φορές μπορεί να μην είναι τα κατάλληλα πράγματα τα οποία προσφέρουμε. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνη, η οποία πάρθηκε και ευχαριστώ το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, μαζί μου έχω και τον κύριο Γκουντάρα και τον κύριο Βαρδακούλη, οι οποίοι είμαστε μέλη της Επιτροπής της Διαχείρισης αυτής της προσπάθειας και της Επιτροπής, αποφάσισε ομόφωνα χθες και ανοιχτήκαν δύο λογαριασμοί, οι οποίοι θα μπορούν οι Δήμοι, η ΠΕΔ, αλλά το σύνολο της κοινωνίας να συμμετάσχει εκεί με ό,τι μπορεί ο καθένας οικονομικά, για να μπορούμε αυτά τα χρήματα να τα διαχειριστούμε ανάλογα προς τους ανθρώπους που έχουν σήμερα ιδιαίτερη ανάγκη. Σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή οι περιοχές, μετά από το Συμβούλιο της ΚΕΔΕ που έγινε χθες, αυτή τη στιγμή οι περιοχές έχουν ανάγκη από νερό, το οποίο έχουν καταστραφεί όλες οι υποδομές και χρειάζονται γεννήτριες. Για να μπορούν να προμηθευτούν, σας φέρνω ένα παράδειγμα σε αυτό. Για να μπορούν να προμηθευτούν τέτοια ειδικά πράγματα, θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι με ό,τι μπορούμε οικονομικά. Για να δείξει το καλό παράδειγμα, η ΠΕΔ ξεκινάει με μια απόφαση που πήραμε χθες με 30.000 και σας διαβεβαιώνω ότι και το σύνολο των Δήμων της Θεσσαλίας που τυχάνει να είμαι πρόεδρος της ΠΕΔ θα συμμετάχει κοντά στις 80 με 90.000. Θα επικοινωνήσουμε όλοι οι Δήμαρχοι με όσους μπορούμε, επιχειρηματίες, φίλους κτλ. Για να συνδράμουν και ζητάμε και τη δική σας βοήθεια από τον κόσμο ότι νομίζει ότι μπορεί να συμβάλλει σε αυτούς τους λογαριασμούς που θέλω να ξέρετε ότι μέσω της απόφασης της ΠΕΔ θα διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο κύριος Νασιακόπουλος ξεκίνησε δίνοντας έμφαση στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής που απειλεί τον πλανήτη,
αλλά και την Θεσσαλία, η οποία αποτελεί σημαντική αγροτική περιοχή. Ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους πολίτες για τη σπουδαία βοήθεια που παρέχουν, τονίζοντας πως η προσφορά των πολιτών σε είδη πρώτης ανάγκης είναι πολύ μεγάλη, ωστόσο κάποιες φορές τα αγαθά μπορεί να μην είναι τόσο κατάλληλα. Σε σειρά νέων έργων προχωράει για ακόμη μια φορά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει με έργα. Ξεκινάμε με ένα έργο παραγωγικό, ένα έργο στον ΤΟΕΒ Φαρσάλων, που είναι ο εξυγχρονισμός των γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ εν υπέα Φαρσάλων, προϋπολογισμού 1.390.000 ευρώ. Σε συνεργασία με τον Σεβασμιότατο Ελασσόνος, τον κύριο Χαρίτωνα, κάνουμε τις μελέτες των εκκλησιών, οι οποίες δέχτηκαν μια μεγάλη ισχυρή πίεση από τους σεισμούς και έχουμε ζημιές εκεί για την αποκατάσταση. Προχωρούμε στην Καρδίτσα με τρία έργα ουσίας: αποκαταστάσεις οδών στη Λίμπλαστήρα, καθαρίζουμε τα ρέματα και αποκατεστούμε τις σκήτες στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, αλλά και στο Δήμο Παλαμά. Έργα πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αναδείχθηκε ο ανάδοχος για την μελέτη που κάνουμε από τα Τρίκαλα μέχρι την Καλαμπάκα. Μελέτη αναβάθμισης της οδού σε αυτοκινητόδρομο με δύο ίχνη ανακατεύθυνση. Και ένα μεγάλο έργο, η παράκαμψη του χιονοδρομικού στη Μαγνησία, στα Χάνια. Η παράκαμψη του χιονοδρομικού επιτέλους, μετά από μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία και αφού λύσαμε το γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας, προχωρήσαμε στη δημοπράτηση και αναδείχθη ανάδοχος για το έργο παράκαμψης χιονοδρομικού προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έργα τα οποία αναμένεται να αναβαθμίσουν αισθητά την ποιότητα ζωής των πολιτών, καθώς θα επιλύσουν πολλά προβλήματα και ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Για λουκέτο κάνουν λόγο οι ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων και λεωφορείων στην Καρδίτσα, καθώς η μείωση στην κίνησή τους αγγίζει το 80%. Κικαιώνας είναι τα προβλήματα των ιδιοκτητών τουριστικών γραφείων και λεωφορείων του νομού Καρδίτσας, οι οποίοι βρίσκονται πλέον σε απόγνωση, διότι λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, η κίνηση έπεσε κατά 80% σε σύγκριση με το 2019 και η κρατική αρρωγή τα τελευταία δύο χρόνια είναι ελάχιστη. Όπως επισημαίνουν οι τοπικοί επιχειρηματίες του κλάδου, εάν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, τότε το λουκέτο στις επιχειρήσεις τους θα είναι αναπόφευκτο. Με κοινό έγγραφο διαμαρτυρίας που υπογράφουν τα τουριστικά γραφεία του νομού Καρδίτσας, ζητούν από την κυβέρνηση επιδότηση των τουριστικών λεωφορείων και γραφείων με ένα σημαντικό ποσό από την πολιτεία μη επιστρεπταίο, όπως συνέβη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, παράταση του ορίου ηλικίας διαγραφής των τουριστικών λεωφορείων, μείωση των τελών κυκλοφορίας ή τουλάχιστον εξίσωση με τα κτέλ, μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στις οδικές μεταφορές στο 13%, πάγωμα πληρωμής τρεχουσών οφειλών και ρυθμίσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία έως την επιστροφή των επιχειρήσεων στην ομαλότητα, καθώς και πάγωμα πληρωμής επιχειρηματικών δανείων και λίζινγκ στις τράπεζες. Δύο τροχαία ατυχήματα συνέβησαν σήμερα σε Λάρισα και Τύρναβο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άντρες, ο ένας εκ των οποίων σοβαρά. Τον τραυματισμό δύο ανδρών, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, είχαν ως αποτέλεσμα δύο τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στις περιοχές της Λάρισας και του Τυρνάβου. Ειδικότερα, στο πρώτο περιστατικό που συνέβη στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου, μοτοσυκλητιστής τραυματίστηκε όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με ένα φορτηγό. Ευτυχώς η σύγκρουση δεν ήταν δυνατή, με αποτέλεσμα ο δικυκλιστής να τραυματιστεί ελαφρά, ο οποίος και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για τις πρώτες βοήθειες. Στην περίπτωση του ατυχήματος στον Τύρναβο, κάτω από άγνωστες έως στιγμής συνθήκες, τραυματίστηκε σοβαρά σύμφωνα με πληροφορίες ένας 26χρονος νεαρός, ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου και έπειτα κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί με στενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, ο νεαρός φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στη μονάδα αναζωογόνησης.
Παρά τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού που σημειώνεται τις τελευταίες μέρες, η κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας κρίνεται αρκετά καλή. Σε πολύ καλή κατάσταση βρίσκεται το Νοσοκομείο Λάρισας όσον αφορά στις νοσηλείες από κορονοϊό, παρά το υψηλό αριθμό κρουσμάτων που σημειώνεται τις τελευταίες μέρες. Το νοσοκομείο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχουμε μικρό αριθμό νοσηλευομένων. Στη μονάδα επίσης έχουμε πολύ λίγους ασθενείς, επίσης μονοψήφιο αριθμό. Και μου δίνει την ευκαιρία να σας πω πάλι ότι αυτό που πρέπει να παρακολουθούμε είναι τα σκληρά δεδομένα. Δηλαδή, και χαίρομαι που με ρωτάτε για τις νοσηλείες και τις διασωληνώσεις και δυστυχώς και τους θανάτους που έχουμε. Θα έχουμε ακόμα θανάτους. Και όχι με τον αριθμό των μολύνσεων, γιατί ξέρετε, οι μολύνσεις που καταγράφονται και είναι μερικές χιλιάδες, ουσιαστικά αφορούν παιδιά που γυρίσανε από τις διακοπές τους και βρέθηκαν θετικά. Μερικούς γονείς που ανησύχησαν και κάνανε και αυτοί τεστ και ήταν θετικοί και οι περισσότεροι ευτυχώς είναι εμβολιασμένοι. Άρα, για ήπια περιστατικά, σε νέους ανθρώπους, χωρίς σημαντική επιβάρυνση. Ελπίζουμε επομένως πως αυτό το κύμα θα είναι μικρό. Το βλέπουμε στην Αγγλία που προηγήθηκε, στο Ισραήλ που προηγήθηκαν. Χώρες δηλαδή εμβολιασμένες που πέρασε αυτό το κύμα ήταν πάρα πολύ ήπιο. Νομίζουμε ότι έτσι κάπως θα είναι και στην πατρίδα μας. Και κάνω πάλι μια έκκληση για τον εμβολιασμό, για σύσταση δηλαδή, για τον εμβολιασμό των ανθρώπων που είναι ευπαθείς ομάδες, που είναι σε ηλικία πάνω από 50 ετών, που όλοι έχουν και κάτι μαζί και λίγο υπέρταση και λίγα κιλά παραπάνω. Άρα αυτοί είναι που κινδυνεύουν, αυτοί πρέπει να εμβολιαστούν και έτσι δεν θα έχουμε συνέπειες και όπως σας είπα, προβλέπω ότι αυτό το κύμα θα έχει μια πολύ μικρή ένταση και θα περάσει το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Γουργουλιάνης, που μίλησε στην κάμερα του Άστρα, εστίασε στις νοσηλείες και στις διασωληνώσεις και όχι τόσο στον αριθμό των μολύνσεων, ενώ τόνισε την αναγκαιότητα του εμβολιασμού στις ηλικίες άνω των 50 ετών. 46 ήταν τα νέα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν στη Μαγνησία τις τελευταίες ώρες. Εκρηκτική άνοδο των νέων λοιμόξεων κατέγραψε ο ΕΟΔΗ τις τελευταίες ώρες, ο οποίος ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 4.181, εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 521.399, εκ των οποίων 51,2% άνδρες. Στη Μαγνησία, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 46 νέα κρούσματα, από τα οποία τα 12 ανιχνέθηκαν στα νησιά των Σποράδων. Με βάση πάντως τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 116 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 2.489 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η τελευταία επίδοση εντός εισαγωγικών είναι η τρίτη χειρότερη από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας, καθώς στις 30 Μαρτίου είχαν ανακοινωθεί 4.340 κρούσματα και στις 6 Απριλίου 4.309. Για την COVID μιλάμε, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε πως είναι κρίμα να χάνονται ανθρώπινες ψυχές γιατί δεν έχει γίνει ο εμβολιασμός. Πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό, ειδικά οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το κάνουν. Θα έλεγα μην αφήνετε το φόβο να σας κυριεύει. Έχετε πίστη στο Θεό. Κάντε τον εμβολιασμό έτσι όπως σας προτείνουν οι οικογενειακοί σας γιατροί. Συμβουλευτείτε τους γιατρούς σας και έχετε πίστη. Ισχύει, γιατρέ, ότι πλέον η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής. Οι νέοι και κυρίως αυτοί που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο να έρχονται πλέον αντιμέτωποι με το θέμα του ιού, δηλαδή να έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα και να έχει πέσει ο ηλικιακός πύχης. Σίγουρα, αλλά γενικά θα λέγαμε ότι νοσηλεύονται εκείνοι οι συμπολίτες μας που κατά κανόνα δεν έχουν εμβολιαστεί. Και πολύ περισσότερο θα πρέπει να εμβολιαστούν εκείνοι που ανήκουν στις ομάδες αυτές που λέμε ότι κινδυνεύουν ακόμη περισσότερο. Σίγουρα καλό είναι να εμβολιαστούν όλοι, ενώ οι ενήλικες. Αλλά δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω πώς μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι μεγάλης ηλικία που δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό λόγο για να μην εμβολιαστούν και δεν έχουν εμβολιαστεί. Και για να κλείσουμε, πολλές φορές έχετε σταθεί και εσείς στις ανάγκες που έχει το νοσοκομείο και στην έλλειψη προσωπικού. Από πέρυσι που ξεκίνησε η πανδημία, λέγατε χθες θα έπρεπε να έχουμε ενισχυθεί. Τώρα, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να προσλαμβάνονται κάποιοι γιατροί ή βοηθητικό προσωπικό. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ενθαρρυντικό? Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι ενθαρρυντικό. Σίγουρα είναι μια κίνηση προς το καλύτερο, αλλά δεν επαρκεί, δεν φτάνει. Όπως για παράδειγμα, δεν μπορεί με το ίδιο προσωπικό και να στηρίζουμε το εμβολιαστικό κέντρο και να στηρίζονται οι κλινικές COVID και να στηρίζονται τα επίγοντα και να στηρίζονται και όλες οι άλλες λειτουργίες του νοσοκομείου, οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί. Για μένα θα έπρεπε να έχει ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Θα έπρεπε να έχει ενισχυθεί το κέντρο υγείας αστικού τύπου, αυτό που λέμε παλιό ΙΚΑ, και εκεί να έχει πέσει το μεγαλύτερο βάρος του εμβολιασμού. Ναι, το νοσοκομείο είναι εδώ και σηκώνει κάθε φορά το γάντι και το βάρος αυτής της περιοχής. Αλλά όμως δεν δικαιολογείται να μην έχουν στελεχωθεί και τα υπόλοιπα
οι υπόλοιπες δομές, τα υπόλοιπα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Πάρα πολλή συζήτηση γίνεται τους τελευταίους μήνες για το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Στον γκάλο που ακολουθεί θα ακούσουμε τι είπαν οι βολιώτες και οι βολιώτισες επί του θέματος. Για το θέμα της υποχρεωτικότητας των εμβολίων και σε εργασιακούς χώρους τοποθετήθηκαν στην κάμερα του Άστρα βολιώτες και βολιώτισες. Και αρκετοί τόνισαν ότι το εμβόλιο πρέπει να γίνει. Υπήρξαν όμως και εκείνοι οι οποίοι επισήμαναν ότι δεν θα κάνουν το εμβόλιο και δεν πιστεύουν στην υποχρεωτικότητα. Τι μέτρα, είπαμε να πάνε ένα μέτρο, αυτοί πήραν χιλιόμετρα. Είναι λίγο περίεργο από την άποψη ότι ανοικοκλίνουμε. Καλό θα ήταν να πάρθει μία μόνιμη άποψη, η οποία θα βασίζεται σε κάποια όχι περιστασιακά δεδομένα, αλλά σε κάποια δεδομένα τα οποία υπάρχουν γενικότερα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν κάνει καλό ούτε στον κόσμο ο οποίος θα μετακινείται, γιατί άλλα πράγματα βλέπει σήμερα και άλλα πράγματα βλέπει αύριο. Είναι η άποψή μου από την αρχή, ότι δεν είναι δυνατόν να δουλεύεις σε χώρους όπου μπορείς να μεταδώσεις πράγματα, είναι υποχρεώσή σου να το κάνεις και εσύ να κάνεις ότι εγώ είμαι υπεράνω εμβολιασμών και δεν θες κανένα σπίτι σου. Καλό είναι ο κόσμος να εμβολιαστεί, γιατί από ό,τι έχουμε δει, παρόλο που το εμβόλιο είναι καινούριο, έχουμε δει ότι αποδίδει. Τώρα για τα μέτρα, μεγάλη κουβέντα. Τα περισσότερα ανακοινώνουν υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σε μια σειρά επαγγελμάτων. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Διαφωνώ. Γιατί το λέτε? Γιατί για ποιο λόγο να είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο? Για ποιο λόγο? Εγώ δεν πρόκειται για παράδειγμα να το κάνω. Και ούτε πρόκειται, όσο και να με αναγκάσουν και σε καφετέρια να μου πούνε ότι δεν θα πάω. Κοπέλα. Με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Εμβόλιο. Άρα, σε όλο αυτό το πλαίσιο που δίνει η κυβέρνηση για υποχρεωτικότητα, τι? Όχι. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Διαφωνούμε. Συμφωνώ πως πρέπει να γίνουν τα εμβόλια αυτά, γιατί έχω περάσει κορονοϊό και είδα την γλύκα με λίγα λόγια. Συμφωνούμε. Τα εμβολιασμό, συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Είμαστε ήδη εμβολιασμένοι. Συμφωνούμε στο να γίνει υποχρεωτικά ο εμβολιασμός, γιατί ουσιαστικά όσοι δεν δέχονται να εμβολιαστούν δεν νοιάζονται για την ασφάλεια των συνανθρώπων τους. Συμφωνώ απόλυτα με τον γιο μου. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε για να μπορέσουμε τουλάχιστον να κινούμαστε ελεύθεροι. Οι ανεμβολίαστοι υπάρχουν πολλοί τρόποι να πάνε να μείνουν σε ένα νησί, σε ένα ξερονήσι, οπουδήποτε. Από τη Δευτέρα η κυβέρνηση ανακοινώνει υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, τι λέτε? Υποχρεωτικός εμβολιασμός, όχι. Συμφωνώ με τον κύριο. Από Δευτέρα η κυβέρνηση ανακοινώνει υποχρεωτικότητα εμβολίων σε μια σειρά επαγγελμάτων. Εσείς τι λέτε, συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Εντάξει, εν μέρει καλό θα ήταν, αλλά ίσως να είναι πολύ πιεστικό αυτό το πράγμα. Εσείς τι λέτε? Το ίδιο, δεν έχει καμία διαφορά. Από Δευτέρα υποχρεωτικά εμβόλια, ναι ή όχι? Εννοείται. Έχω κάνει εγώ. Ορίστε. Έχω κάνει το εμβόλιο. Δεν θα το κάνετε? Βεβαίως. Το έχει κάνει. Το έχω κάνει, έχω και το πιστοποιητικό. Ναι, είμαι υπέρ του εμβολίου. Βεβαίως. Υπέρ της υποχρεωτικότητας είστε? Όταν πρέπει, για το καλό του συνόλου. Το επόμενο διάστημα πάντως θα είναι καθοριστική σημασία σχετικά με το ζήτημα της υποχρεωτικότητας. Με την κυβέρνηση να στέλνει μήνυμα ότι σε αρκετούς εργασιακούς χώρους, όπως τουλάχιστον έγινε γνωστό το προηγούμενο διάστημα, και κυρίως στις δομές υγείας, αυτό θα καταστεί υποχρεωτικό. Προφυλακιστέως κρίθηκε από τα δικαστήρια του Βόλου ο γνωστός σε όλους πια Κάμελ, ο οποίος πριν λίγες μέρες είχε απειλήσει φαρμακοποιό να την περιλούσει με βενζίνη εάν δεν του έδινε ναρκωτικά χάπια. Η συνήγορος που του όρισε το δικαστήριο ζήτησε ψυχιατρική εξέταση και το αίτημά της έγινε δεκτό. Μέχρι τότε ο Κάμελ θα βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού. Και να πάμε στην Καρδίτσα, όπου κλειστά παραμένουν μεσούσεις της καλοκαιρινής περίοδου τα λουτρά Σμοκόβου. Και αυτό λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης. Την αποκάλυψη ότι η επιχείρηση των λουτρών Σμοκόβου δεν μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της επειδή η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται είναι κάκιστη, έκανε χθες το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων ο Δήμαρχος κ. Θάνος Κάρλος. Ειδικότερα, απαντώντας σε ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου της Μίζωνος Μειοψηφίας κ. Φαλούτσου, ο οποίος καυτηρίασε το γεγονός ότι τα λουτρά μεσούσεις της φετινής λουτρικής περίοδου παραμένουν κλειστά και δεν έχει επιληθεί ακόμη η σημαντική εκκρεμότητα της συγκρότησης Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος τόνισε πως δεν είναι αυτός ο βασικός λόγος μη λειτουργίας τους.
Όπως είπε, τα οικονομικά προβλήματα είναι πάρα πολλά και καταβάλλουμε ως Δημοτική Αρχή υπεράνθρωπες προσπάθειες να τα λειτουργήσουμε μέχρι 25 Αυγούστου το αργότερο. Αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε, χρειάζονται περίπου 50.000 ευρώ μόνο για την εκκίνηση και η επιχείρηση δεν μπορεί να δανειστεί, ενώ το ταμείο είναι μηδενικό. Ο κύριος Κάρλος υπογράμμισε τη δρομολόγηση των διαδικασιών συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προεδρείου από την Δημοτική Αρχή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αγωνιζόμαστε για την έναρξη της λειτουργίας των λουτρών Σμοκόβου σε σύντομο χρόνο». Θύμα απάτης μέσω Facebook έπεσε μια γυναίκα 39 χρονών από την Αλόνισο, με αποτέλεσμα να χάσει 3.000 ευρώ. Ένα αυτοκίνητο προσπάθησε να αγοράσει μια 39χρονη γυναίκα από την Αλόνισο μέσω αγγελίας που βρήκε στο Facebook και όπως ήταν αναμενόμενο την πάτησε αφού έχασε 3.000 ευρώ. Ειδικότερα, η γυναίκα εμφανίστηκε ως ενδιαφερόμενη αγγελίας για ένα γιοταχή και μίλησε με έναν άντρα, ο οποίος ζήτησε το ποσό των 3.000 ευρώ για τη συναλλαγή. Η 39χρονη την κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό και ο άγνωστος άντρας εξαφανίστηκε αφού πλέον δεν απαντούσε σε κλήσεις. Όταν η γυναίκα κατάλαβε ότι έπεσε θύμα απάτης, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Δεν είναι η πρώτη φορά που δυστυχώς κόσμος πέφτει θύμα απάτης μέσω διαδικτύου. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και αυτή είναι η σύσταση και η προτροπή από πλευράς και των αρχών. Ο κόσμος και οι καταναλωτές να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή. Στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών Χρήστο Τριαντόπουλο ανέθεσε ο Πρωθυπουργός το συντονισμό των μέτρων στήριξης για τους πυρόπληκτους. Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη, στο οποίο αναλύθηκαν τα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέθεσε στο Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο, το συντονισμό της υλοποίησης των μέτρων δράσεων και παρεμβάσεων στήριξης και αποκατάστασης των οικοκυριών, των επιχειρήσεων και των περιοχών που επλήγησαν και συνεχίζουν να πλήττονται από τις μεγάλες πυρκαγιές που ακολούθησαν τον πρωτοφανή καύσωνα στη χώρα μας. Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε κατά την τοποθέτησή του ότι οι κεντρικές επιλογές θα παρακολουθούνται από το γραφείο μου και θα συντονίζονται από ένα ειδικό επιτελείο, υπό τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο. Ο κύριος Τριαντόπουλος ανέφερε ότι η ανάθεση από τον κύριο Πρωθυπουργό ενός τόσο σημαντικού έργου είναι τιμή και ευθύνη. Η εργασία συνεχίζεται με πολύ εντατικούς ρυθμούς ώστε να φτάσουν τα μέτρα στήριξης το ταχύτερο δυνατόν στους δικαιούχους και για να αποκαταστήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται τους τόπους μας και τα δάση μας. Έκτακτο δρομολόγιο θα πραγματοποιήσει σήμερα Τετάρτη το Εξπρέ Σκιάθος. Συγκεκριμένα, προς ενημέρωση του επιβατικού κοινού, το καράβι θα αναχωρήσει από τη λιμάνη του Βόλου στις 7.30 με προορισμό το νησί της Σκιάθου, όπου και θα αφιχθεί στις 10 παρα 5. Το ίδιο βράδυ θα αναχωρήσει από το λιμάνι της Σκιάθου στις 10 και 4 με επιστροφή το λιμάνι του Βόλου. Εν τω μεταξύ, δωρεάν θα γίνονται οι μεταφορές από τα υπεραστικά κτέλ Μαγνησίας στα δέματα για τους πυρόπληκτους. Την ίδια ώρα γίνεται έκκληση από τη δομή της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος ο Εσταυρωμένος για τη συλλογή ειδών υγιεινής υπέρ των πυρόπαθών Ευβοίας και Μεγαλοπόλεως. Η Ελλάδα δοκιμάζεται ακόμη ένα καλοκαίρι. Η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια σε δύσκολες στιγμές είναι βαθιά ριζωμένες στο ελληνικό DNA. Ένα άκρο συγκινητικό κύμα συμπαράστασης εκδηλώνεται και στη Μαγνησία για τους πυρόπληκτους με την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, Εκκλησία, Δήμο, φορείς, ιδιώτες, επιχειρήσεις και πολίτες. Από το υστέρημά τους στην κυριολεξία να δρουν άμεσα προς παροχή βοήθειας. Η κτέλη υπεραστικών γραμμών Μαγνησίας δεν θα έμενα μέτοχη την ώρα που δοκιμάζονται όλοι οι κάτοικοι των πυρόπληκτων περιοχών, Αττικής, Βόρειας, Εύβοιας, Ηλίας και άλλων περιοχών. Και με πρωτοβουλία στέκεται αργόσωρος στις προσπάθειες ανακούφισης των πληγέντων, αναφέρεται χαρακτηριστικά από τη διοίκηση των υπεραστικών γραμμών Μαγνησίας. Συνεχίζοντας, αναφέρεται, η εταιρεία μας αναλογιζόμενη τη δύσκολη συγκυρία ανακοινώνει ότι θα μεταφέρει δωρεάν όλα τα δέματα και πακέτα βοήθειας που απευθύνονται αποκλειστικά στους πυρόπληκτους. Κάθε δέμα θα μεταφέρεται χωρίς κόστος σε όλους τους προορισμούς μας. Συγκεκριμένα, από όλον τον νομό Μαγνησίας θα παραλαμβάνουμε τα δέματα με την ένδειξη παροχή βοήθειας για πυρόπληκτους, θα τα μεταφέρουμε στο Βόλο και εν συνεχεία θα τα διακομίζουμε στα σημεία συγκέντρωσης ανθρωπιστικής βοήθειας που έχουν αναπτυχθεί στην πόλη μας. Επίσης, η κτέλη υπεραστικών γραμμών Μαγνησίας αναφέρει: θα μεταφέρουμε δωρεάν προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα δέματα για τα αντίστοιχα σημεία τροφοδοσίας και συγκέντρωσης τροφίμων. Νεκρός βρέθηκε ο νεαρός που είχε εξαφανιστεί στον Έστω. Είχε κάνει βουτιά στο ποτάμι. Βρέθηκε σήμερα το πρωί στον ποταμό Νέστο ισορρός ενός 29χρονου, ο οποίος αγνοούνταν από την περασμένη εβδομάδα. Ο άτυχος νέος από την Καβάλα είχε να κολυμπήσει με τους φίλους του και μετά από μια βουτιά δεν ξαναβγήκε στην επιφάνεια. Το άψυχο σώμα του 29χρονου, σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε στην περιοχή Τοξότας και σύμφωνα με τοπικά μέσα,
ξεβράστηκε από την πλευρά του στρατοπέδου στο τσιμεντένιο φράγμα που έχει στις πόρτες από την πλευρά της Καβάλας. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία και η πυροσβεστική καθώς και το ΕΚΑΒ, όπου έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να περισυλλέξουν τη σωρό. Ο 21χρονος αγνοούνταν από το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης 7 Αυγούστου. Όλα ξεκίνησαν όταν ο νεαρός από τη Χρυσούπολη Καβάλας πήγε με τρεις φίλους του να κολυμπήσει στον ποταμό Νέστο στο ύψος της Γαλάνης. Οι δύο νεαροί της παρέας σταμάτησαν στην ταβέρνα που υπάρχει κοντά στο σημείο, ενώ ο 21 ετών φίλος τους με τον άλλον της παρέας πήγαν για βουτιές. Ωστόσο, ο 21χρονος βούτυξε από ένα δέντρο που υπάρχει στο σημείο και έπεσε στο ποτάμι, χωρίς όμως να ξαναβγεί στην επιφάνεια με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Έφτασε χθες στη Βόρεια Εύβοια η βοήθεια του Δήμου Βόλου. Έφτασε το απόγευμα της Τρίτης στο Δημαρχείο Αγίας Άννας η ανθρωπιστική βοήθεια που προσέφερε ο Δήμος Βόλου προς τους δοκιμαζόμενους πολίτες της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τις φωτιές. Τρόφιμα είδη πρώτης ανάγκης που συγκεντρώθηκαν με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αχιλλέα Μπέου και των συνεργατών του και από πολίτες και από τη Δημοτική Αρχή έφτασαν στη Δημοτική Ενότητα Νηλαίος. Παρόντες στην παράδοση των προϊόντων ήταν ο Γιώργος Κλιάς και οι αντιδήμαρχοι Απόστολος Μαλαματίνης και Θέμης Τζούνης. Μεγάλη ήταν η συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από τους σκιαθήτες για τους πυρόπληκτους της Εύβοιας. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ που μας έστειλε ο Νίκος Τζούμας. Τίποτα δεν θυμίζει το ψαροπούλι, τα βασιλικά και γενικότερα το Δήμο Εστιές Εδιψού, όπως το γνώριζαν όσοι το είχαν επισκεφτεί μέχρι και 7 ημέρες πριν. Δύσκολο οι κάτοικοι να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί, πως το πράσινο έδωσε τη θέση του στο μαύρο. Τα χωριά προς το παρόν παραμένουν στο σκοτάδι, ενώ τμηματικά καταβάλλονται προσπάθειες στον συνεργείο της ΔΔΕ για την αποκατάστασή τους, κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες, ίσως και αύριο. Η αναζωπήρωση στα ελληνικά δεν επέτρεψε σε όσους είχαν μεταφερθεί στη Σκιάθο να επιστρέψουν, ενώ οι περισσότεροι από το ψαροπούλι και τα βασιλικά γύρισαν με τα μάτια τους καρφωμένα στην καταστροφή που υπέστη η περιοχή τους από την πύρινη Λέλαπα. Η Σκιάθος όμως ήταν πάλι εκεί, δίπλα στους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας, με μια τεράστια ανθρωπιστική βοήθεια σε τρόφιμα, φάρμακα, νερά, αναψυκτικά, αλλά και πάνω από 2 τόνους καυσίμων, απαραίτητα για τη λειτουργία των γεννητριών, αλυσοπρίωνων καθώς και των οχημάτων υπηρεσιακών και ιδιωτικών. Εκεί και ο Δήμος Σκιάθου, που εκτός από παλέτες με νερά και καύσιμα, προσέφερε 4 γεννήτριες ρεύματος. Διακρίναμε επίσης την βοήθεια της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου και τη μεγάλη προσφορά καυσίμων από το Σκιάθος Παλάς, το Σύλλογο Ζώων αλλά και πολλών ιδιωτών. Εκεί και οι εθελοντές που συνέχισαν να δίνουν δυναμικό παρόν, ξεπερνώντας τους 30 και μέσα σε αυτούς γιατροί, νοσηλευτές και η κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Υγείας Σκιάθο, κυρία Άρια Σεβλιανού, που από την πρώτη στιγμή βρέθηκε δίπλα στους σεισμόπληκτους. Η ελληνική ομάδα διάσωσης, το τοπικό τμήμα του ΣΕΟ Σκιάθου, μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης Τραπεζοϊπαλλήλων, καθώς και εθελοντές του σκιάθοslife.gr. Η επιστροφή συγκινητική, με τους περισσότερους από αυτούς να πέφτουν στις αγκαλιές συγγενών και φίλων. Κάποιοι από αυτούς έχασαν τα σπίτια τους, άλλοι ελαιόδεντρα, άλλοι τα ζώα τους, ενώ η Λέλαπα κατάπιε στο πέρασμά της και ξενοδοχειακή μονάδα. Στην κάμερα του Άστρα και του σκιάθοslife.gr μίλησαν ο αντιδήμαρχος Εστιαίας Εδιψού Σωτήριος Πανουριάς, καθώς και η Περιφερειακή Σύμβουλος Θερεάς Ελλάδας Αναγνώστου Μαρία, χωρίς να παραλείψουν να ευχαριστήσουν στο σύνολό της την Σκιάθο για την υποστήριξη και την αγάπη που τους προσφέρει. Το σκιάθοslife.gr οφείλει να ευχαριστήσει για άλλη μια φορά τον καπετάν Λαμπροχούμα, που με το καλυψό μετέφερε όλα αυτά τα είδη πρώτης βοήθειας στο γειτονικό νησί μας. Κύριε Αναγνώστου, λίγο θέλω να μας πείτε πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Δήμο Εστίας Εδιψού είναι, ευτυχώς, μετά από πάρα πολλές μέρες ευνοϊκή, μας δημιουργεί επιτέλους μια ηρεμία. Φτάνουμε κοντά στο σημείο που θα αναπνέουμε μια τελείως καθαρή ατμόσφαιρα. Είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες για όλη αυτή τη βοήθεια που μας έρχεται από παντού, από όλη την Ελλάδα. Όπως γίνεται εδώ τώρα στο ψαροπούλι από τη Σκιάθο, με όλα αυτά τα πράγματα που μας έχουν φέρει. Θέλω πραγματικά να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί χωρίς όλους αυτούς τους εθελοντές δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα. Είναι η μεγαλύτερη μας μέχρι στιγμής βοήθεια, όλη αυτή που έχει έρθει από παντού. Ρεύμα έχουμε. Ρεύμα και νερό δεν έχουμε. Το ρεύμα θα έχει αποκατασταθεί μέχρι αύριο το πρωί. Το νερό βρίσκεται σε διακοπή επίτηδες λόγω της υπερκατανάλωσης. Προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε για τις υδροφόρες και το νερό που χρειάζεται. Αλλά μέχρι αύριο το πρωί θα είναι όλα
Μια χαρά. Αντιδήμαρχε, πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην περιοχή? Τα πράγματα αυτή τη στιγμή ομαλοποιούνται. Βρισκόμαστε σε φάση που έχουμε μόνο ένα μέτωπο ενεργό αυτή τη στιγμή, στο χωριό του Ασμηνίου. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Πολύ βασικό το ότι δεν έχουμε απολέσει κανέναν συνάνθρωπό μας. Πιστεύω ότι από αύριο θα κοιτάξουμε το μέλλον. Να ρωτήσω λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεύμα, με το νερό, αυτά, ναι. Γνωρίζετε πότε θα αποκατασταθούν? Ήδη σε όλα τα χωριά του Δήμου μας έχουμε δώσει νερό. Είμαι και αντιδήμαρχος σύνδευσης, θέλω να σας πω σε αυτή. Το ρεύμα στα μόνο χωριά που δεν έχουμε είναι τα Βασιλικά, τα Ελληνικά και το Αγροβότανο. Πιστεύουμε ότι μέχρι αύριο το βράδυ θα έχουμε κανονικά και σε αυτά τα χωριά. Θέλω έτσι να μου πείτε για αυτή την ανταπόκριση που υπάρχει γενικότερα σε αυτή την αστεροπιστική βοήθεια, η οποία είναι η τέταρτη σχεδόν που έρχεται εδώ στην περιοχή. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Ο Δήμος Κιάθου και ειδικά ο Δήμαρχός σας μας φέρθηκε λες και ήταν δικός του Δήμος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Δήμου και ελπίζω. Μόλις περάσουν όλα αυτά, να φτάσουμε σε σημείο να γίνει και αδερφοποίηση στους δύο Δήμους. Νομίζω είμαστε τόσο κοντά που δεν χρειάζεται η αδερφοποίηση. Έχουν έρθει όλοι οι κάτοικοι οι οποίοι είχαν φτάσει στη Σκιάθο ή είναι και κάτι που έχουν δει ακόμα στο νησί? Μίλησαμε με τον Δήμαρχο το πρωί και του είπα ότι το χωριό των Ελληνικών καλά είναι να παραμείνουν ακόμα σήμερα, διότι έχουμε μία αναζωοπήρωση εκεί. Αυτή τη στιγμή είναι σε φάση που τελειώνει. Σε ύφεση. Οπότε λογικά και τις επόμενες ημέρες θα έρθουν και οι υπόλοιποι. Ακριβώς. Μπορεί και αύριο. Ωραία. Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Συγκλονίζουν οι περιγραφές των ανθρώπων, όπως και η καταστροφή. Έχουμε όμως ο ένας τον άλλον και αυτό αποδεικνύεται και στα συνεργεία αυτοκινήτων του Βόλου, όπου όπως μας δήλωσαν, τα στηρίζει η παραδοσιακή πελατεία. Η περίοδος παραμένει δύσκολη, επισημαίνουν και από τη δική τους πλευρά οι ιδιοκτήτες συνεργείων στην πόλη του Βόλου. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων στη Μαγνησία, κ. Ζεϊμπέκης, ο τζίρος έχει πέσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Δουλεύουμε τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα. Ο κόσμος μας δείχνει εμπιστοσύνη, αυτό απέδειξε όλος αυτός ο χρόνος. Τα συνεργεία με υπευθυνότητα τηρούν όλα τα μέτρα. Προσπαθούμε να προστατεύουμε τους πολίτες και εμάς και τις οικογένειές μας σαν επακόλουθο. Οι πολίτες πάντως δείχνουν εμπιστοσύνη και αρχίζουν και ξαναέρχονται στην συνέργεια. Βέβαια, οι τζίροι έχουν πέσει λόγω και του ότι τα αυτοκίνητα κάνουν λιγότερα χιλιόμετρα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που κρατά τα συνεργεία αυτοκινήτων, όπως συμβαίνει και με άλλους επαγγελματικούς κλάδους, είναι η παραδοσιακή πελατεία και η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πελάτη και τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Μας εμπιστεύονται χρόνια, μας ξέρουν ποιοι είμαστε. Στην Αθήνα είναι τα πράγματα λίγο διαφορετικά σε αυτό το κομμάτι. Νέοι μπορούν να μπουν εύκολα στο επάγγελμα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι. Εμείς, σαν σύλλογος, βοηθάμε τα νέα τα παιδιά όσον αφορά και την κατάρτιση να πάρουν και τα χαρτιά που χρειάζονται για να αποκτήσουν τις αντιστασκήσεις του επαγγέλματος και να αποκτήσουν και τις απαιτούμενες γνώσεις. Σίγουρα υπάρχουν δουλειές και υπάρχουν συνεργεία στο Βόλο που ζητάνε προσωπικό και δεν βρίσκουν. Το μήνυμα πάντως είναι σαφέστατο προς την κυβέρνηση για οικονομική ενίσχυση του κλάδου. Κοιτάξτε να δείτε, ο δικός μας ο κλάδος, αν και ανοιχτά, έχουμε πληγεί σοβαρά. Όλο αυτόν τον καιρό λειτουργούσαν η συνεργεία με μηδενικούς τζίρους. Με τα έξοδα, τα λειτουργικά να τρέχουν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για μια επιχείρηση. Αυτό που θα ζητούσαμε και που ζητάμε και είναι πάγια θέση του κλάδου είναι ότι θέλουμε στήριξη, χρειαζόμαστε στήριξη και το κυριότερο πρόβλημα που παραμένει στα συνεργεία ανεξαρτήτου του COVID είναι ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού εξειδικευμένου για να δουλέψει σε εμάς. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν την πισίνα για να απολαύσουν το κολύμπι, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και όλο το χρόνο. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα ακούσουμε τι πρέπει να προσέχουμε όταν κολυμπάμε σε πισίνα. Το καλοκαίρι το μπάνιο δεν γίνεται μόνο στη θάλασσα και η πισίνα αποτελεί για πολλούς must. Μικροί και μεγάλοι λοιπόν σπέβδουν να απολαύσουν το μπάνιο τους στις πισίνες και στην πόλη του Βόλου.
Χαρακτηριστικά είναι τα όσα επισήμαναν τόσο ο υπεύθυνος της πισίνας όσο και ο ναυαγωσός της, συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Ξενιά του Βόλου. Μίλησαν για στιγμές οι οποίες σίγουρα είναι ξέγνιαστες για τους ανθρώπους που επιλέγουν να κάνουν τον μπάνιο τους στην πισίνα, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται προσοχή. Το ξενοδοχείο το Ξενιά του Βόλου προσπαθεί να τηρεί ψηλά τα στάνταρ, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές, τους κανόνες ασφαλείας, με επαγγελματίες ναυαγωσώστες. Και προσοχή κυρίως στην ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων. Τα πράγματα γενικά εδώ πέρα δεν είναι τόσο όσο στις θάλασσες. Ναι. Υπάρχει, είναι πιο χαλαρά. Αλλά δεν πάβει να σημαίνει ότι η πισίνα κρύβει και κινδύνους, έτσι. Γιατί ας πούμε τα παιδιά πολλές φορές μπαίνουν φαγωμένοι μέσα, πράγμα που απαγορεύεται αυστηρά. Κάνουν τα παιχνίδια, παθητές, όλα αυτά που μπορούν να κρύβουν κινδύνους. Υπερεκτιμάνε πολλές φορές τις δυνατότητές τους, ενώ δεν ξέρουν μπάνιο, θέλουν να πάνε προς τα βαθιά. Εγώ είμαι πάντα εκεί πέρα να τηρώ την τάξη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο γονιός πρέπει να είναι και... Να πρέπει και υπαγρύπνηση. Πρέπει, ναι, προφανώς πρέπει να είναι υπαγρύπνηση, γιατί εντάξει, εγώ έχω στο νου μου ένα πλήθος. Έτσι, ατόμων. Με δεδομένες πάντως τις έρευνες στην Ελλάδα που καταγράφουν για τα τελευταία χρόνια επικινδυνότητα στο μπάνιο στη θάλασσα σε αρκετές περιπτώσεις όταν κάποιοι δεν προσέχουν ή ακόμη και πνιγμούς και στην πισίνα υπάρχει κίνδυνος που ίσως με την πρώτη ματιά να μην φαίνεται. Αν υπήρξαν ποτέ προβλήματα, δηλαδή σας ακούνε οι επισκέπτες εδώ? Ναι. Υπάρχει περίπτωση που κάποιος ήταν ατίθασος, απίθαρμος? Σίγουρα τα παιδιά θα τους πεις μια, δυο, τρεις. Το θέμα είναι πολλές φορές κάνω την παρατήρηση στους γονείς και οι γονείς μου τη λένε κιόλας. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάποια συνεννόηση. Ναι. Και εγώ τη δουλειά μου προσπαθώ να κάνω, δεν θέλω να το παίξω κακός. Πρέπει να τηρούμε τους κανόνες. Σαφέστατα λοιπόν, μικροί και μεγάλοι πρέπει να προσέχουν και στην πισίνα και επίσης να έχουν στο μυαλό τους να μην βρίσκονται πολλή ώρα στον ήλιο. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Άστρα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.